για επικίνδυνη σωματική βλάβη εναντίον τη 77χρονη γειτόνισά του, με την οποία είχε διαφορέ, συνελήφθη σήμερα το πρωί στο Βόλο ένα 78χρονο. Όπω έγινε γνωστό, ο ηλικιωμένο έβρισε τη γυναίκα και τη πέταξε τσιμεντόλιθο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρα επιτέθηκε κατά τη 77χρονη λόγω διαφορών που έχουν σχέση με τα γειτονικά του σπίτια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο ρεπορτάζ του Άστρα, Βλέπετε το σημείο στην Αγριά όπου εκτιλήθηκε το περιστατικό. Βρισκόμαστε στο σημείο τη Αγριά όπου συνέβη το αναπάντεχο στην κυριολεξία περιστατικό με ένα τσιμεντόλιθο, ο οποίο εκτοξεύτηκε σε έναν άλλον κάτοικο τη περιοχή λόγω οικοπεδών, όπω έγινε γνωστό, διαφορών. Το περιστατικό συνέβη στο βάθο τη παρόδου που μπορείτε να δείτε ακριβώ πίσω μου και προκάλεσε σοκ στη γειτονιά. Ο 78χρονο που συνελήφθη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να του ασκηθεί δίωξη. Η γυναίκα πάντω που διακομίστηκε στο Αρχιλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου για την παροχή των πρώτων βοηθειών υποβλήθηκε σε ράματα και παραμένει νοσηλευόμενη για λόγου πρόληψη. Το αστυνομικό τμήμα Βόλου σχημάται στη δικογραφία εναντίον του γείτονά τη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση. Ο 78χρονο τσακωνόταν πάντω όπω αποκαλύφθηκε επιπλέον με τον σύζυγο τη τραυματία για τα σύνορα του οικοπαίδου του θεωρώντα ότι αδικείται. Παρούσα στο επεισόδιο ήταν και η σύζυγό του, η οποία σε ανύποπτη χρονική στιγμή δέχθηκε επίθεση. Όπω έγινε επιπλέον γνωστό, τη στιγμή που εκτελήχθηκε το επεισόδιο, δεν υπήρχαν άλλοι γείτονε στον χώρο. Με αποτέλεσμα να πάρει διαστάσει και η ένταση να γίνει μεγαλύτερη. Τα σπίτια των ηλικιωμένων λοιπόν είναι το ένα δίπλα στο άλλο και η διαφορά του αφορά στα σύνορα.